το βίντεο του πάρτι. Βίντεο. Ορκίστηκα, μοιράστηκα μαζί σας την ορκομοσία, αλλά τώρα συνεχίζουμε καθώς θα φύγουμε από εδώ. Έχουμε κλείσει μία βίλα, θα έρθουν όλοι οι φίλοι και θα περάσουμε υπέροχο χρόνο, 2 ολόκληρες ημέρες. Φύγαμε! Ζαρόβα, ζαρόβα, ζαρόβα. Hello, hello. Παίρνω και κλέβω για αυτό. Έλα ρε φίλε, καλημέρα, καλημέρα. Πώς θα ανοιχτήσει, τι κάνουμε. Τος γιώθηκε ο τύπος, σαν να τράγαμε το έδαφος, να ξέρετε. Έτσι, λιώστε. Λιώστε. Έλα σε λίγο ώρα πισίνα όμως, πισίνα. Έλα Βασιλική. Ό,τι θέλετε να, το πρωί αυτό μου λες. Πισίνα και πισίνα δεν τη βλέπω. Θα έρθει, θα έρθει. Η πισίνα θα τη φτιάξουμε εδώ μέσα από τον υδρότα. Πατάς ρε, πατάς! Πατάω! Αφού πήραμε τα παιδιά, οδεύουμε στην τελική τοποθεσία που είναι η βίλα, το Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Έχουμε σχεδόν φτάσει και προβλέπεται να έχουμε μια ακόμα περιπέτεια, καθώς η βίλα είναι πάνω σε βουνό τέλος πάντων που έχει χάλια δρόμο. Μου λέει ότι αν έχεις πολύ χαμηλό αμάξι θα έχεις πρόβλημα. Και εγώ σε φάση έχω πολύ χαμηλό αμάξι. Δεν το σκεφτήκαμε καλά, μάλλον. Θα δούμε πώς θα πάει. Πού τώρα, δεξιά, περίμενε. Σε ένα σημείο είναι το δύσκολο, άρα αυτό είναι καλό τώρα. Διπλή κυκλοφορία μάλιστα κιόλα. Αν έρθει κάτι από πένα, τη χαιρετιέστε. Αγοράζει κόμπερ. Έστω ότι δεν προχωράει η αναστροφή, θα κάνουμε όπως θα γυρίσει τώρα από εδώ. Εδώ την παλεύει ακόμα. Έχει κάτι στα μάξι. Το έχουμε ακόμα, έτσι το έχουμε. Όχι, να σου κατεβείτε όπως είστε. Κατεβείτε, κατεβείτε. Έβγαλε τα πράγματα. Εντάξει, εσύ δεν έχεις θέμα. Δεν μας ξεφόρτωσες και έφυγε. Και δεν κοίταξε πίσω, το βλέπεις ότι δεν κοίταξε πίσω. Τι έχει πάρει πατριωτικά όλα. Εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι άγγελοι. Εδώ, δραγουλιμνέοι, part 3. Ρε απαράδεκτε. Τα καταφέραμε. Έλα, εντάξει, άξιζε και το περπάτημα. Τόσαμε, τα καταφέραμε. Ναι. Πήραμε μια ματιά το σπίτι, είναι ό,τι πρέπει. Αλλά είδαμε για την πισταριά και πρέπει να πάμε να φοδιαστούμε κρέατα. Σε κάθα. Και κάποιο ποτό. Επειδή εντάξει, πάρτι χωρίς έτσι λίγο ποτό δεν γίνεται. Πάρουμε μερικά καλαμπούλια. €300 λογαριασμός, 30 κάπα likes. Πρέπει, επιβάλλεται. 20 σουβλάκια κοτόπουλο, 20 χοιρινά, 10 πανσέτες, 10 μπριζόλες. Ίσα για να δοκιμάσουμε. Έχω να πάω σούπερ μάρκετ, ρε παιδιά, 4 χρόνια. Και τώρα ξαφνικά πήρα για 25 άτομα. Όχι για 25, για 6 άτομα πήρε. Όντως για 6 άτομα πήρε. Και αφού αναλάβαμε το κομμάτι του φαγητού, δεν το αναλάβουμε ούτε καν πήγε ο Κόγιας να φέρει κι άλλα. Πάμε να σας δείξω το σπίτι. This is the main kitchen. Είστε γεια στην κάμερα. Γεια παιδιά. Εδώ τώρα βάζουμε τα διάφορα. Αυτό το ενδιαφέρον με αυτό το σπίτι είναι ότι μένει πάρα πολύ κόσμο. Το κάτω είναι το πιο καλά, θα γίνει χαμός. Εδώ είναι η κατασκήνωση. Έχουμε σπα, γκάζα και αδόνι. Καλύτερα στο κρεβάτι εκεί. Δεν θέλουμε να φαινόμαστε. Τα δωμάτια των παιδιών. Εδώ θα μείνει ο Κόγιος με τη Βασιλική, μάλλον τα δυο του. Στο σπίτι είχε πει. Αυτό είναι ο αδερφός μου που μοιάζουμε τόσο πολύ. Το ξέρω στην κάθε φωτογραφία που ανεβάζουμε, λέει ότι μοιάζεται στο λόγιο. Είναι τα χαμόγελα, τα έφτιαξε ο πατέρας. Ή τον πρώην στηρίξει. Πάμε πάνω, πάμε πάνω. Εδώ έχουμε το παιδικό για να μπει και τα παιδιά τη παρέα. Και εδώ είναι το master bedroom. Εδώ θα κοιμάμε την Κωνσταντίνα. Θα ξυπνάμε το πρωί και θα πίνουμε το καφεδάκι μας στο μπαλκόνι. Με θέα το Πευκοχώρι. Όχι θα προλάβουμε να απολαύσουμε βέβαια, θα είμαστε όλη την ώρα κάτω στην πισίνα που πάμε τώρα. Αυτή είναι η αυλή, παιδιά, του ταπεινού εδώ σπιτιού μας. Εδώ θα γίνει μαγεία σε λίγη ώρα τα barbecue για αυτά. Και εδώ είναι ο χώρος που θα περάσουμε τις δυο μας μέρες. Τα κορίτσια ξεκίνησαν με τα απαραίτητα κατευθείαν. Το ένα θα είναι αέρα. Κάνουμε αέρα. Έχουμε και πισίνα. Ολυμπιακών διαστάσεων. Ολυμπιακών διαστάσεων, πραγματικά. Και hot tub. Σήμερα το βράδυ θα έχει hot tub street. Και δεν είναι το αποκορύφωμα. Κάπως έτσι λοιπόν είχα ονειρευτεί το πάρτι ορκομοσίας μου. Οι περισσότεροι κλείνουν ταβέρνα οικογενειακά, άλλοι βγαίνουν στα πιτσόμπαρα. Εγώ επέλεξα να έχω ένα πριβέ χώρο για όλους τους φίλους και συνεργάτες μου που θα γεμίσουν αυτό το μέρος και θα περάσουμε όμορφες στιγμές. Διότι αυτό είναι. Προπεράσω όμορφες στιγμές. Φτάσκει στην πισίνα με τα ρούχα. Εδώ κόντε! Άγγελος! Εγκρίνεις! Μια χαρά είναι. Εγκρίνεις εδώ. Έλα, έλα, πάμε, πάμε. Μαγιό και λοιπά τώρα, δεν χάνουμε άλλο χρόνο. Βάρα, βάρα, κόρνα εσύ. Έλα, 3-1, πάρτι! Δεν θα βγούμε από εδώ ποτέ, ρε! Να κάνουμε και στο τζάκι κανένα πλανάκι. Για απόσβεση, για χειμώνα. Για χειμώνα, να κάνει σκάβα. Στείνει ένα πλάνο εδώ. Κάνουμε και κρυώνουμε κιόλα. Brain freeze.
το. Έφτασε ο άνεμος ο Ζήτα. Για τον οδοντίατρο αφιέρωσέ την. Για τον εξούριο. Όπως έχετε καταλάβει, ξεκίνησε επίσημα το πάρτι. Δώσε κόγια! Γι' αυτό τα δες τα μάσκουλα. Και αέρα στα κάρβουνα. Προχωράει εδώ η κατάσταση. Έχω να φάω από τις 7 η ώρα το πρωί που ξύπνησα. Έχω να φάω από χθες. Για μένα δεν είναι συνδυσμένο. 7 η ώρα το πρωί έφαγα ένα γιαουρτάκι και περιμένω αυτές εδώ τις πανσέτες πρώτες. Είναι από προχθές αυτό σκέφτομαι. Τι είναι αυτά! Δύο θερμίδες. Η πρώτη πανσέτα να φάω. Πανσετούλα για τον οδοντίατρο της καρδιάς μας. Η πρώτη πανσέτα. Όρμα και πες μου εντυπώσεις. Και η πρώτη εντύπωση είναι και. Καλό! Όπως πρέπει να είναι. Καλή είναι, ωραία. Με μια απλή προσιτή versatile γεύση που προσαρμόζεται, ξέρω εγώ. Το κάρβουνο κάνει όλους. Κάνε το κρύο στο κάρβουνο, δεν έχει. Έλα, καθένας από ένα τσιμπάει και γίναμε. Κωνσταντίνα, πώς θα περνάς? Ζω τη ζωή μου. Αυτό βάζω τώρα story, άξιζε το τρέξιμο του Σουκού. Άξιζε. Άξιζε, μπράβο ρε πάνω. Οπ, οπ, τι γίνεται εδώ. Οπ, οπ, Κρίστη. Ζωή, πολύ χάλια το φιλαράκι να παίρνει πτυχίο του τετρική στέκη. Πολύ χάλια είναι, να μην σου πολύ χάλια, να μην σου τύχει ξανά, Κρίστη, ας έστελνε είσαι τώρα. Έλα τα καλά παιδιά μαζεμένα. Όλα. Το βλέπετε, το έχουμε φτάσει το όριο. Όλα πάμε. Καλά είναι. Μπλάκα. Όχι ρε, χάλια είναι. Άσχημα είμαστε βουνό. Να φύγουμε, δεν περνάω καλά. Άσχημα είμαστε βουνό. Έχουν λιώσει αυτοί όλοι οι ώρες στο τζακούζι, εδώ τους πατάξω παγωμένο νερό τώρα. Λαμούγιο. Έχω κι άλλα, έδελετε. Καλό. Όχι, όχι. Άρα σου. Αντώνη, ωραίες βουκιές κάτι. Πάτος μου. Είναι παγωμένο. Nice bucket salad. Καλημέρα, τι έχει, ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Η ώρα είναι 8.30, έχουμε ξυπνήσει. Όλοι κοιμούνται, μαζέψαμε τα πράγματα, παιδιά. Έχει γίνει χαμός, τα είχαμε παρατήσει όλα που να είναι. Και ξύπνησα εγώ από πάνω και βλέπω τον Κρίς εδώ να ράζει. Κάνει edit. Να κάνει. Και τον ζήλεψε, κατέβηκα να κάνω μια πρωινή βουτιά. Καλή. Ναι, το. Συζητούσαμε με τον Κόγια πάντως και λέγαμε τι ώρα που θα ήταν να είχαμε ένα τέτοιο σπίτι για content. Content house, ε! Ξυπνάμε εδώ και βλέπουμε πόσες διαφορετικές ευκαιρίες έχεις εδώ για να δημιουργήσεις περιεχόμενο, ειδικά στην Ελλάδα που έχεις καταπληκτικό καιρό τα 3 τέταρτα του χρόνου. Γενικά αυτή η χθεσινή μέρα ήταν ένα χάος. Ήταν τόσο όμορφες και γρήγορες στιγμές. Δεν πήρα έτσι καθόλου χρόνο να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μου σε όλο αυτό το ταξίδι. Όταν ξεκίνησα, ας πούμε, το YouTube μέχρι τώρα που τελείωσα την Τρική, ήμασταν μαζί σε αυτό. Μου γράφετε πάνω που θα τελειώσω και όλα αυτά. Ορίστε. Και πάρα πολύ που το μοιράστηκα μόλις με τους φίλους σε αυτό εδώ, αλλά και πάλι σας δίνω έτσι αυτήν εδώ τη γεύση. Είμαι μακριά από τα social, Instagram και αυτά όσο είμαι εδώ, γιατί θέλω να απολαύσω τη στιγμή. Αυτό εδώ το βίντεο νομίζω έπρεπε να γίνει. Πάμε να ξυπνήσουμε τον κόσμο. Καλημέρα, γιαχτίδες. Καλημέρα, γιαχτίδες. Είναι content μαζί το παιδί, ωραία. Πάμε να δούμε εδώ κάτι τι γίνεται. Καλημέρα, γιαχτίδες. Για να μας ζητένεσαι. Πολύ. Κάνει δουλειά αυτό. Να κάνει κλάνη. Καλά κοιμήθηκες όμως, ε. Λες και βγαίνει υδρατμός. Στη μάπα, κραφ. Ανάσα Δράκου είναι εδώ μέσα. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ άλλο. Μου θυμίζει το αμπάρι στα καράβια που ήταν κλεισμένοι κάτω. Οπότε μόλις ανακαλύψαμε ότι ωραίο αυτό το σπίτι, το βλέπετε με τη βίλα. Αλλά όσοι μένουν εδώ θα πεθάνω από τη ζέστη. Επίσης δεν έχει σίτες και δεν έχει και πατζούρια. Οπότε πάρα πολύ καλή φάση έξω. Καλή φάση μέσα. Λοιπόν, ξυπνήσαν όλα τα καλά παιδιά. Στη σκιά, δες εδώ. Τι γίνεται εδώ? Στείνουμε. Θα γυρίσουμε τώρα μια βιντεάρα challenge για το κανάλι του Chris. Θα μας βάλει διάφορες δοκιμασίες και αγόρια και κορίτσια. Δεν ξέρουμε τι θα είναι. Αλλά το μόνο που ξέρω είναι ότι θα λιώσουμε. Καθώς έχει 40 βαθμούς, θα πρέπει να διαγωνιστούμε. Δεν πειράζει, χαλάλι. Νομίζω τόσοι YouTubers σε ένα τέτοιο σπίτι πρέπει να βγάζουμε content. Προ, θα ψηθούν όλες οι κάμερες. Θα φάμε κάμερες μετά. Μετά έχει ξανά δεύτερο γύρο κοψίδια. Παϊδάκια. Αυτά είναι 500 ευρώ και ο πιο δυνατός θα τα κερδίσει.
Τελειώσαμε το challenge και ήρθε round 2 μαγειρέματος. Για Νούμπα επιτέλους θα κάνει τις πατάτες του. Για Νούμπα ετοιμάσαι να φάμε κάτι καλό τώρα. Κάσε! Έχουν όλοι καεί, φίλε. Έχουμε όλοι καεί. Είμαστε κόκκινοι. Μαρίνος, καλό το κρέας. Συγχαρητήρια και πάλι καλή σταδιοδρομία. Ευχαριστώ. Το κρέας είναι από Κρίς Κόγιας. Μανώλης Μαμούρης. Το φιλαράκι μου. Πάνος, καλύτερος YouTuber σε όλη την Ελλάδα. Και το όπα, τι γίνεται εδώ. Σταυλίσια Μπριζόλα, Κρίς Κόγιας, round 2. Πήραμε δυνατά πράγματα πάλι. Αφού δεν έχουμε ριμπάι, παίξουμε μπαλίτσα στο βασιλιά του Χείρου. Σταυλίσια, σταυλίσια. Crispy. Αυτό δεν έχουν μπει φούρνο ακόμα. Περίμενε. Ο πεινασμένο πατάτε που γράφει. Γενικά το ψυγείο είναι όλα τα λεφτά. Δείτε εδώ, έχει ψυγείο που ανοίγει έτσι για να βγάζει ποτά. Και άμα το τραβήξει εδώ, ανοίγει ολόκληρο. Έλα, μπυρίτσα. Και εδώ ετοιμάστε η κάβα το bar day 2. Πάμε λίγο party. All day party. Φάουλ. Έλα να δω τα παγωτά. Παγωτά. Ζητήσανε παγωτά και φέραμε παγωτά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με αυτό το σπίτι είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να προβλέψεις τι θα φάνε όλοι αυτοί. Γιατί έχω πάει όλες τις φορές για ανεφοδιασμό και είναι πανδύσκολο. Πήγαμε και πήραμε 50 και 50 φέτες. Μας κοιτάνε έτσι στο στρατό, λέγεστε. Οπότε, λοιπόν, έλα. Έλα. Ένα κιλό. Αυτά ήταν για να μην καθόλου. Είπαμε, 3 λίτρα παγωτό για να φάμε. Ένα λίτρο εδώ πέρα. Αυτά είναι δικά μου. Αυτά φάτε τα εσύ. Ανταλλάζω 3 λίτρα. Εγώ και η Κωνσταντίνα. Είμαστε οι δύο γυναίκες εδώ πέρα. Μας αξίζουν. Μου αξίζει. Να σας τα σερβίρω. Ναι, τώρα πεινάτε όλοι. Φάση, θέλετε. Όχι τα παγωτίνια, φάτε παγωτό. Το έκανα μόνο και μόνο γιατί δεν μ' άφηνε το πάρω. Έλα, έλα, θα τα καταφέρει. Ήταν καλή πυραμίδα. Έχω καλή συμβόλια. Κάντε το βουνό. Με κορίτσια στην κορυφή, με κορίτσια. Κάντε like. Πάμε κάτω και σκηνώνε! Νάτος! Νάτο το βουνό! Κάνω τετράδα σε βίντεο, τέλος! Πάτα το σήκες! Τσουρέκι γεμιστό με νουτέλα και παγωτό βανίλια, φίλε! Έλα, σπα, για να δω! Τα άρμη μόνο! Ισχύει, απλά δεν ξέρω, δεν είχατε τι είχε βάλει! Ναι! Και θέλουμε την αντίδρασή σου σε αυτό το μαγικό κατασκεύασμα βγαλμένο από τις πύλες του παραδείσου. Γιατί το περίμενα αυτό. Για το πλάνο του καθένα. Τι να κάνω. Έχει κάτσει ακριβώς έτσι. Μπράβο, τρώγε κοιλιόδουλο υποείδος. Τρώγε. Δεν με ρωτή τρώω, δεν με πτωεί αυτό. Ένα, δύο, δώσε. Πάμε λίγο πάρτε. Γιατί οι καλύτερες στιγμές είναι οι στιγμές που τους περνάς με φίλους. Γεια σας.